Σήμερα μια συγκέντρωση με πρωτοβουλία του Σωματείου της Ομοσπονδίας του Εργατικού Κέντρου και του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Ε, συγκεντρώθηκαν οι δήμαρχοι της Κορινθίας καθώς και οι βουλευτές του νομού μας για να συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε μία άποψη και στρατηγική για τα τρία φλέγον θέματα που αγγίζουν και το καζίνο Λουτρακίου και την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Και αυτά είναι οι, τα VLTs, οι 36.000 παίχνιομηχανέ που θα, κατα, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κάνουν την εμφάνισή του στη χώρα, καθώς και το θέμα του ελληνικού και τη μετεγκατάσταση τη Πάνινθα. Ανταλλάξαμε απόψει, ε, συνδιαμορφώσαμε κάποιε στρατηγικέ, τι οποίε όλοι μαζί, ε, υπό το πρίσμα του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρος Αγίων Θεοδόρων και των ε, τοπικών συνδικάτων, ε, θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να διασώσουμε όχι μόνο τις θέσεις εργασίας του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής Κονιθίας και του καζίνο των, του Ρίο, των Πατρών, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε και εκείνες τι απαραίτητες προτάσεις, δηλαδή να δώσουμε στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι η, η, η βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών της χώρας, αν μπορέσει και μπορεί να έχει μια ισόρροπη ανάπτυξη, μπορεί να αποφέρει όλα αυτά τα κέρδη προς το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να είναι απαραίτητο να κατακλειστεί η χώρα και να οδηγηθούμε σε εθνοκτονία με τα VLTs και να μην ξεφυρτρώνουν άναρχα καζίνο δεξιά-αριστερά, οδηγώντας έτσι και σε απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά πρωτίστως και σε έσοδα για το δημόσιο. Είμαστε σε επαγρύπνηση, οι φορείς συντονισμένοι από εδώ και στο εξή θα συνδιαμορφώσουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες προτάσεις προς την κυβέρνηση για να μπορέσουμε επιτέλους να βγούμε από αυτή τη στενοπό και να μπορέσουμε να μην θρηνήσουμε, να καταφέρουμε να μην θρηνήσουμε ούτε εργασιακά θύματα από όλοι εργασίας, αλλά να μπορέσουμε να αποφέρουμε και στο ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα έσοδα που θα πρέπει να αποκομίσει. Σας ευχαριστώ.